كالعادة كان هذا اللقاء مع الأمين العام ومسؤول العلاقات الدولية كما جرت العادة لقاء طيبا وصريحا. Όπως συνηθίζεται, η συνάντησή μας με τον σύντροφο Γενικό Γραμματέα και τον υπεύθυνο Διεθνών Σχέσεων ήταν μια ειλικρινής και καλή συνάντηση. استمعنا إلى حديث منهم يعبر عن ضمير الشعب اليوناني. Ακούσαμε λόγια από τα στελέχη που εκφράζουν τη συνείδηση του ελληνικού λαού. وعن التضامن المطلق مع كفاح شعبنا العادل ضد هذا العدوان والهمجية الاحتلال الإسرائيلي والمشاريع الأمريكية في المنطقة. Εξέφρασαν την απόλυτη αλληλεγγύη με τον δίκαιο αγώνα και τη δική μας υπόθεση και τον αγώνα των λαών της περιοχής ολόκληρης. أدان الأمين العام بشدة هذا العدوان الهمجي ضد شعبنا الفلسطيني أينما كان ليس في غزة فقط لكن في القدس وفي يافا وحيفا وعكا والأغوار. Ο Γενικός Γραμματέας καταδίκασε έντονα όλες τις επιθέσεις που γίνονται σε βάρος του Παλαιστινικού μας λαού, όχι μόνο στη Γάζα, αλλά στην Ιερουσαλήμ, στη Γιάφα και Άκα και όπου γίνονται επιθέσεις σε βάρος του λαού μας. هذا عدوان ليس بجديد يندرج في إطار سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي والحركة الصهيونية. Αυτή η επίθεση δεν είναι μια νέα επίθεση, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής της εθνοκάθαρσης που ακολουθεί το κράτος του Ισραήλ. ونحن عبرنا أيضا عن عدم رضانا عن ما صدر من بيان لوزارة الخارجية اليونانية بمساواة الضحية بجلاد. Επίσης εκφράσαμε την ανικανοποίηση τη δική μας σε σχέση με το περιεχόμενο των ανακοινώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών που εξισώνουν το θήτη με το θύμα. على الاتحاد الأوروبي أن يرى بكل الاتجاهات ما يحدث الآن في فلسطين. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δει σε όλες τις κατευθύνσεις τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στην Παλαιστίνη τώρα. والأوروبيين وخاصة اليونانيين يعرفون معنى الاحتلال ومعنى المقاومة. طالما هنالك احتلال هنالك مقاومة مشروعة أقرتها المواثيق الدولية لأي شعب تحت الاحتلال. Οι Ευρωπαίοι και ειδικά οι Έλληνες γνωρίζουν πολύ καλά τι θα πει η κατοχή και γνωρίζουν το δικαίωμα της αντίστασης, το δικαίωμα της αντίστασης το οποίο διέπεται από τις διεθνείς συμφωνίες και κανόνες, είναι νόμιμο δικαίωμα όλων των λαών. وكأنه الاتحاد الأوروبي يعني يطلب منا أو طبعا الموقف الرسمي أن نقوم نحن ضحايا الاحتلال بحماية أمن الاحتلال. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την επίσημη θέση ζητούσε από εμάς, εμείς τα θύματα της κατοχής, να προχωρήσουμε στην προστασία ή στην υπεράσπιση της δύναμης κατοχής. برأينا يجب أن تتوقف سياسة الكيل بمكيالين وسياسة النفاق السياسي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. Θεωρούμε ότι πρέπει να σταματήσει η πολιτική των δύο μέτρων και σταθμών και πρέπει να σταματήσει η πολιτική υποκρισία και να εφαρμοστούν τα δικαιώματα του λαού μας σύμφωνα με τις αποφάσεις της διεθνούς νομιμότητας. أنا وضعت الرفيق الأمين العام بصورة اللقاء الذي تم بين وزير الخارجية اليوناني ورئيس وزراء دولة فلسطين. Ενημέρωσα τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος για τη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Πρωθυπουργό της Παλαιστίνης. هذا اللقاء الذي جرى كان واضحا وصريحا. Αυτή η συνάντηση που έλαβε χώρα ήταν ξεκάθαρη και ειλικρινής. قال له رئيس الوزراء بأنه هنالك ضحايا فلسطينيين لا يجب النظر فقط يعني لا نقبل بأن يتم النظر إلى الضحايا المدنيين الإسرائيليين دون الإشارة إلى 220 شهيد قتلوا على أثر تلك الغارات الإسرائيلية والعدوان البري أيضا. Ο Πρωθυπουργός της Παλαιστίνης ενημέρωσε τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών ότι πρέπει να δούμε επίσης τα άμαχα θύματα της Παλαιστίνης όχι μόνο του Ισραήλ. Πρόκειται 220 μάρτυρες της Παλαιστίνης ήταν θύματα των βάρβαρων επιθέσεων και επιδρομών του Ισραήλ. وقال له ايضا انه الحديث عن حل دولتين متفاوض عليه وان القدس عاصمه للدولتين هذا امر غير مقبول لنا بالقياده الفلسطينيه. Και ενημέρωσε τον Έλληνα Υπουργό, ο Πρωθυπουργός της Παλαιστίνης, ότι το ζήτημα της λύσης των δύο κρατών με διαπραγματεύσεις και η Ιερουσαλήμ να είναι πρωτεύουσα των δύο κρατών είναι απαράδεικτο ζήτημα. الجدية في موضوع دعم مبدأ حل الدولتين يأتي من خلال الاعتراف بدولة فلسطين على حدود واضحة هي حدود عام
67 وعاصمتها القدس الشرقية. Η ξεκάθαρη θέση περί λύσης για των δύο κρατών έρχεται διαμέσω της αναγνώρισης, της πλήρους αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. وهو ما يرتكز على القانون الدولي وما يرتكز أيضا على قرار البرلمان اليوناني الذي اتخذ بالإجماع في ديسمبر 2015. Και αυτή η λύση στηρίζεται στις αποφάσεις της διεθνούς νομιμότητας και στην ομόφωνη απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έλαβε χώρα το Δεκέμβρη του 2015. وقال له أيضا أن المطلوب الآن من الاتحاد الأوروبي أن يقوم بدور فاعل مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تعطل إصدار بيان في مجلس الأمن من أجل وقف العدوان فورا على كل الشعب الفلسطيني. Και τον ενημέρωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που μπλοκάρουν την λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας να εργαστούν για την άμεση πάυση των επιθέσεων του Ισραήλ σε όλη την Παλαιστίνη που σημειώνονται σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. لأنه هنالك ضحايا ليس فقط في غزة فلسطينيين لكن في الضفة الغربية والقدس والتجمعات الفلسطينية في داخل إسرائيل. Γιατί δεν υπάρχουν μόνο θύματα στη Γάζα, αλλά στην Ιερουσαλήμ, στη Δυτική Όχθη και στις Παλαιστινιακές πόλεις εντός του Ισραήλ. كما تم أيضا في هذا اللقاء المهم باعتقادنا الإشارة إلى موضوع تدريب الطيارين العسكريين الإسرائيليين لطيارين يونانيين في مطار كلاماتا. Επίσης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός της Παλαιστίνης στο ζήτημα της εκπαίδευσης πολεμικών πιλωτών της αεροπορίας του Ισραήλ στο κέντρο εκπαίδευσης στην Καλαμάτα. تحدثنا في هذا الأمر انطلاقا من حرصنا على اليونان الصديق. Αναφέραμε αυτό το ζήτημα από την άποψη της προσοχής μας και του ενδιαφέροντος που διαθέτουμε για τις φιλικές σχέσεις με τον ελληνικό λαό. وقلنا أن هنالك الآن قضايا ضد جرائم الحرب الإسرائيلية والمجرمين الذين ارتكبوا تلك الجرائم في المحكمة العدل العليا ICC. Και ενημερώσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας ότι είναι σε εξέλιξη οι υποθέσεις σε βάρος των εγκλημάτων πολέμου που διέπραξε το Ισραήλ κατά του λαού μας το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. إذا مش جميعهم هؤلاء الطيارين الإسرائيليين مشاركين في جرائم حرب مكتملة الأركان ضد الشعب الفلسطيني. Και εάν όχι όλοι αυτοί οι πιλότοι που εκπαιδεύονται στην Ελλάδα είναι εγκληματίες σύμφωνα με αυτές τις υποθέσεις που είναι σε εξέλιξη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τουλάχιστον ένα μέρος αυτών των πιλωτών έχουν διαπράξει ολοκληρωμένα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. وبالتالي يجب الانتباه إلى التبعات المفترضة وفق القانون الدولي في هذا الخصوص لأي دولة تتعاون مع دولة ترتكب جرائم حرب. Γι' αυτό θέλει η προσοχή με την έννοια των συνεπειών συνεργασίας με κράτος που διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. وتم الحديث أيضا في موضوع بطركية الروم الأرثوذكس المقدسية. Και επίσης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός της Παλαιστίνης στο ζήτημα του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. وفق الاقتراح الذي قدمته أنا والسفير الأردني لوزارة الخارجية اليونانية هنا قبل أربع أشهر. Σύμφωνα με την πρόταση την οποία καταθέσαμε μαζί με τον πρεσβευτή της Ιορδανίας προς το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών πριν τέσσερις μήνες. بأن يتم تشكيل لجنة قانونية مشتركة من الأردن وفلسطين واليونان تتعاون مع البطركية لحماية الأوقاف الأرثوذكسية بالقدس وبالتحديد الآن في موضوع باب الخليل وميدان عمر. Ειδικά για το ζήτημα του σχηματισμού μιας κοινής επιτροπής από την Ιορδανία, την Ελλάδα και την Παλαιστίνη για το ζήτημα της προστασίας και υπεράσπισης των ακινήτων του Πατριαρχείου στο ζήτημα του Μπάβελ Χαλίλ και θέση του Όμαρ. Τζάφα Γκέτ. Τζάφα بسموه في الانجليزي Τζάφα Γκέτ. Τζάφα Γκέτ είναι η ονομασία της τοποθεσίας στα αγγλικά. كذلك انا كنت قد طلبت من وزير الخارجيه اثناء لقائي معه قبل ذهابه الى رام الله بان تفتح اليونان مستشفياتها وان تستقبل الحكومه اليونانيه ضحايا أطفال جرحى أطفال على أثر ضحايا هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي. Πριν την αποχώρηση του κυρίου Δένδια για την επίσκεψη στην περιοχή μας, του είχα ζητήσει να δεχτούν τα ελληνικά νοσοκομεία
τραυματισμένα παιδιά της Παλαιστίνης που είναι αποτέλεσμα αυτών των επιθέσεων που σημειώνονται σε βάρος μας. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και των μαζικών οργανώσεων που είναι φιλικά προσκούμενες στο κόμμα για την εξύψωση της φωνής του ελληνικού λαού που είναι αλληλέγγυος με τα ζητήματα και τις υπόθεσεις της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Αυτή η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού εκφράστηκε μέσω των κινητοποιήσεων που ήδη έγιναν και που είναι σε συνέχεια και σε εξέλιξη σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως με ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Είμαστε στο ίδιο χαράκωμα, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα των λαών. من خلالكم ايضا انقل تحياتي الى كل الشعب اليوناني المنتفض ضد سياسات اسرائيل في كل اليونان. Και μέσω εσάς θα ήθελα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς μου στον ελληνικό λαό που ξεσηκώνεται κατά των εγκλημάτων που διεπράττει το Ισραήλ. Όλη η αγάπη στον ελληνικό λαό.